επειδή καταγράφω αυτό από το 90, καταγράφω τη ζωή τη Σολή που βλέπετε ότι αυτή η πλατεία που είδατε πάνω είναι εκεί. Αυτή είναι η πλατεία. Να έρθει εδώ τόσο κόσμο, 15 Αύγουστο, το Πάσχα. Στο YouTube έχει και μια εκκλησία. Ναι, ναι, αυτό πώ θα έρθει. Εδώ είναι η εκκλησία. Το YouTube έχει στο Μουσείο Παντζεβασίλη έχει πάρα πολλά. Έχω πολλά βίντεο. Δεν το φαντάζομαι ότι χωράει τόσο κόσμο. Αυτό το, όλο αυτή η ομορφιά είναι η γυναίκα που κρατάει καθ' και στα δικά μα τα μπαλέτα. Πρέπει να σα πω ότι ενώ σε όλα τα νησιά υπάρχει το βεστιάριο των γυναικείων φορεσιών. Εμάς επειδή κάθε, το κάθε κορίτσι είναι πάνω φτιαγμένα στα μέτρα της, γι' αυτό είναι κομψή τόσο, δεν είναι ότι πάμε, λέει, μέτριο, αυτό πάρ' το εσύ. Εμάς δηλαδή μόνο τα αγόρια φέρνουν φορεσίες βράκες, ενώ τώρα τα φέρνουν από το σπίτι. Και η φορεσιά αυτή, γι' αυτό έρχονται εδώ και βάζουμε φωτογραφίες από τις τηλεοράσεις και κάθονται εδώ, γιατί η γυναίκα είναι βασικό στοιχείο. Και κάτι που πρέπει να δείτε εδώ που έχει ενδιαφέρον, είναι μεταξύ σε άλλες οι Καρπάτων 100 μέτρα και πρέπει οι αγελάδες που το κάθε σπίτι είχε δύο αγελάδες και ένα μουλάρι ή γάδαρο, γιατί χωρίς αυτά τα ζώα δεν θα μπορείς να επιβιώσεις. Αυτά είναι, δεν είναι για γάλα, είναι για όργομα όπως είναι σε όλα τα νησιά. Αυτά λοιπόν πρέπει να μεταφερθούν απέναντι, να καθίσουν ένα μήνα εκεί, να δουλέψουν και να ξαναφέρουν πάλι πίσω. Και τα φέρνουμε μέσα έτσι, ε! Μέσα από τη θάλασσα. Το διάβαζε εκεί και είναι εκεί πέρα. Κολυμπούν δηλαδή, 300 είναι όλα τα ζώα σχεδόν κολυμπάνε και πρέπει να πάνε τώρα πάνω από 300. Πρέπει να πάνε απέναντι και να ξαναγυρίσουν πίσω. Βλέπετε, πρέπει να έχει ένα ρυθμό τα κουπιά αυτά. Ναι, κρατάνε και την κεφάλι του. Πνιγόνο το ζώο, δεν πνιγεί. Όχι, δεν πνιγεί. Εδώ βλέπετε δηλαδή τον αγώνα τη επιβίωση των ανθρώπων. Αυτό σταμάτησε το 94 όταν φύγαν οι αγελάδες. Τώρα μερικά γαϊδούρια υπάρχουν κάποιοι που το μεταφέρουν τα γαϊδούρια. Γιατί δεν μπορεί να το μεταφέρει διαφορετικά. Δεν μεταφέρεται. Το χρειάζεται το ζώο, γιατί χωρίς το ζώο δεν μπορεί να οργώσει. Δεν παίρνει μέσα στα καϊγιά. Όχι, τώρα τις αγελάδες πρώτες πάρεις τα καϊ, γι' αυτό είναι 100 μέτρα. Έτσι έχουν μάθει, αυτό που είναι αρχαιότητα κιόλας που υπάρχει εκεί. Και όλα αυτά εδώ πέρα στο Συντριβάνι πηγαίνουν στο Διαφάνι, υπάρχει κάτω στο Διαφάνι, φτιάξαμε το 2000, ήταν αλλαγή χιλιετίδας και πρέπει να φτιάξουμε ένα έργο εκεί στην πλατεία, στη Λίραν, αυτό εδώ είναι. Ναι, το... Το που ήταν την κυρία που... Όλες αυτές οι ζωγραφίες είναι το δυστέζεξ ο πατέρας μου, δεν είναι η ζωή του χωριού όλοι που βλέπετε. Του πατέρας σου έργα είναι αυτά, ε. Ναι, και κάτω όπως έγραφε αντιγραφή που όταν την κάνουμε στο σχολείο, το ξέρει η φιλόλογος, γράφουμε, πώς κάνουν οι καπηλιά. Πλάκα. Όχι, στην αντιγραφή που κάνει λευκό πάνω και γράφουμε, το ίδιο πράγμα είναι αυτό, γράφω από κάτω, γράφεις από εδώ πάνω το τι συμβαίνει, το στο δημοτικό. Γι' αυτό η ομορφιά της λαϊκής τέχνης είναι ότι έχει μια, πώς να σας πω, το κέντρο μας, βλέπετε αυτό είναι, δεν είναι τόσο να το κάνεις ακριβώς φωτογραφία, όπως αυτή το έστειλε ο Μαντήλα, είναι ο γάμος μας, εδώ είναι το κέντρο μας. Ναι. Ναι. Αυτό είναι το κουβάλιμα το πράγμα, δηλαδή του γαμπρού, τα πάμε στις νύφες. Εδώ είναι το λάλιμα, δηλαδή λαλό είναι από το πετινό που λέει λαλό, φωνάζω να πάνε τη νύφη. Την πάνε στην εκκλησία, μετά γίνεται τη στέψη και εδώ στο σπίτι έχουμε το κέρασμα. Η νύφη κατεβαίνει κατά την επόμενη μέρα. Ο γάμος διαρκούσε και τις 4 μέρες. Και εδώ πέρα στο σοφά κατεβαίνει η νύφη με την κουμπάρα. Ναι, αυτοί καλούσαν να ξέρουν ότι δίναν λοιπόν το πρώτο ποτό, το έδινε στο πεθερό. Τη τραγουδούσε ο πεθερός και η πλευρά που θα μπαίνει μέσα. Και τη τραγουδούσε να πρόσεχε το παιδί μου και τα λοιπά. Τραγουδούσε τη κουμπάρα. Αυτό πρέπει να κρατήσει για 4-5 ώρες. Και στο τέλος, το τελευταίο ποτό, το έδινε στον άντρα τη και όλοι περιμέναμε να ακούσουμε τι ωραία θα αυτό. Σχεδόν 80% τραγουδάνε όλοι στην Όρυπο. Έχει μερικού που τραγουδάνε, μπορεί να ευχηθούν έτσι. Καλωρίζει, αλλά οι υπόλοιποι όλοι τραγουδάνε και είναι από το κλέτι. Είναι ζωγραφισμένο αυτό. Ναι, ναι. Είναι ζωγραφισμένο, ήταν να γίνει και έτοιμα, αλλά έγινε ζωγραφιά. Ναι. Και όλα αυτά που βλέπετε είναι από τη μυθολογία, δηλαδή επηρεασμένα από τη μυθολογία, ιστορία και την εθιμογραφία των χωριών. Και όλα αυτά τα αντικείμενα εδώ πέρα είναι που τα χρησιμοποιούσε, δηλαδή υπάρχει ιταλική ταυτότητα εδώ, γιατί η Ιταλία από το 12 μέχρι το 45 που ήταν μετά. Ήταν μετά οι Γερμανοί, οι Άγγλοι. Και έτσι κάνοντας τις κονίζες και τη διακόσμηση αυτή είναι δύσκολο. Δεν είναι μόνο το να ζωγραφίζεις. Πρέπει να μπορείς να, αυτό να το κάνεις γρήγορα. Μπορεί να στεγνώσει ο γύψος ή το τσιμέντο απ' έξω. Πρέπει να είσαι πολύ γρήγορος. Είμαι εδώ πέρα οι γυναίκες που το 1936 και επειδή οι γυναίκες φοβόντουσαν επειδή είχαν επίταξει μουλάρια γαϊδάδους όταν θέλανε, λέει κοίταξε αυτό τώρα. Κάτσε από αυτήν την πληθυσμό που είναι να ξέρει πόσα αγόρια
υπάρχουν στο κάθε σπίτι. Οπότε φοβηθήκαν μήπως το πάνε και στην Ιταλία ο Μουσολίνη και βγήκαν έξω με τα κοντάρια του φούρνου. Αυτή είναι η πλατεία του χωρίου πριν το καμπαναρίο. Mm. Και έτσι σταματήσαν 10 μέρες και δεν έγινε από γραφείο, έγινε από το γραφείο πάνω. Οι Ιταλοί εντωμεταξύ επειδή ήθελαν απελευθερωτές, δεν θέλανε να χρησιμοποιήσουν βία. Εκεί έγινε ένα επεισόδιο με τη θεία μου, έβγαλε το πηλίκιο και σκλήσανε τρεις γυναίκες για μια βραδιά στη φυλακή. Γιατί απαγορευόταν να πηγαίνει οι γυναίκες πάνω. Γιατί ήθελαν ελευθερωτές και η κοινωνία των μεθόντων τα απαγόρευε. Οι γυναίκες αντέδρασαν, όχι άντρες. Ναι, δεν μπορούσαν να χτυπήσουν και οι γυναίκες. Οι γυναίκες πολλές τους είπαν, δεν τους είπαν πάλι εσείς και μετά ξέρεις, φαίνεται να τα άλλο. Πρέπει να σας πω ότι ζωγραφίζω και εγώ αυτό δεν έχω χτιστεί με χαμόγελο γιατί μου αρέσει να το βλέπω αυτή την πλευρά τη θετική. Επειδή ο Χριστός το πρώτο θαύμα είναι στο γάμο της Κανά και έκανε το νερό κρασί. Το ευλόγησε. Την ώρα που είναι όλοι χαρούμενοι, θα μπορούσε να φέρει γιατί συνήθως ήρθε ένας παπάς και του λέω πόσο καιρό κάθεσαι στο γάμο, λέει δύο ώρες. Λέω Χριστός ελήφθη. Δεν το κάνει πουθενά. Του λέω, μα το πρώτο θαύμα της Κανά είναι ότι έχει τελειώσει το κρασί. Άρα στο τέλος θα έφευγε γιατί θα βρει παιδί και λέει όχι, φέρτε το παλιό και μάλιστα έπανε που το είχατε αυτοκτημένο συνεισφέρον το καρό. Και αυτό εδώ πέρα το συναντήσω για αυτό του κορονοϊού που ήταν τότε το 20 ή ξέρω και εγώ επειδή επηρεάστηκα από αυτό είναι, βλέπετε αυτό εδώ πέρα είναι το είναι μια σκεπτόμενη κοπέλα, τώρα είναι υγεία, ελευθερία, είναι COVID-19. Και κάνετε πάνω στην κορώνα. Και εδώ είναι η νοημοσύνη, δηλαδή παίρνουν μέσα πια στο έμβριο και δεν είναι όπως να έρθει από τον Θεό. Επεμβαίνουν ότι θέλω να είναι όμορφη κοπέλα, θέλω να κάνω στρατιώτες. Επεμβαίνει πια ο άνθρωπος στο υλικό. Δηλαδή το θέλω να είναι χρήσιμο αυτό εδώ πέρα όπως είναι. Και ο κορώνας. Γιατί μιλάω το κυρίες ανάλογα. Ναι, και είναι αυτό που είναι στο δολάριο πάνω, in God we trust, επειδή όλοι οι πολέμοι γίνονται για το gold, για το... Αν θέλουν να φέρουν ειρήνη, να το φέρουν. Αλλά δεν είναι ένα διαβολικό πρόσωπο και χαμογελάει ειρωνικά, γιατί είναι σαν να σας λέω ότι εγώ παίζω μαζί σας. Αυτή, ο διαβολικό πρόσωπο. Ναι, είναι σαν να όλα αυτά που βλέπετε καμιά φορά, δεν είναι αυτό που βλέπετε οι ειδήσεις. Είναι κάτι άλλο που πίσω. Είδατε και τώρα με το τρένο. Πώς κατευθείαν το καλύπτουνε, γιατί είναι η διαβολή. Ξέρετε, παιδί, είναι διαβολή. Διαβολή, εσείς σαν εκπαιδευτική. Συκοφαντία. Γιατί θέλανε να το κάνουν και πάραν τη λέξη διαβολή από τη συκοφαντία. Και βλέπετε πως στα μάτια ελωνών. Και αυτό είναι το. Έτσι, αυτό το. Παίζει με το τέτοιο. Αυτά. Εδώ είναι. Αυτό λοιπόν είναι το. Ο σουφάς εδώ που είναι μέσα από κρέβατος και να κρατάμε τα πράγματα. Λοιπόν, σήμερα να παίξω και εδώ όλα αυτά είναι λειτουργήσιμα. Εδώ δηλαδή τα σπίτια της Καρπάθου όλα δεν γίνονται για να είναι ένα βουνό, είναι το οποίο το κόβει σε 8 γωνία και οι κουνήσεις είναι απ' έξω, πολλά σπίτια είχαν και τουαλέτα παλιά. Τώρα εντάξει έχουν αλλάξει τα πράγματα και επιβιώσαμε μέχρι τώρα που βιώνουμε. Μια χαρά μεγαλώσανε. Τώρα τα έχουμε όλα και όλα μας στέλνει και όλα μας κάνει. Ναι, τώρα είναι διαφορετικά. Τώρα είμαστε, μην πω, τώρα... να είμαστε καλή. Ναι, μπορεί να γράψετε και στο βιβλίο, άμα είναι να πάτε και αυτά εδώ γιατί τα, για θύμιο, γιατί μέσα στο YouTube να δείτε πολλά, όπως αυτό το φιλμ που είδατε εκεί πέρα, θα το δείτε εκεί πάνω.